καλημερίζω τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Εστερουσίων, κύριε Καρκαβάτσο. Πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Αδουλγεράκη, καλή εβδομάδα να έχετε εσείς, οι εργαζόμενοι, ο κόσμος. Ευχαριστώ. Επίσης, τι καιρό κάνει? Άθλιος κύριε Αδουλγεράκη, άθλιος με υποσημείωση. Για μας είναι ευχάριστο στην παραγωγή. Ξέρετε, ναι, δεν έχουμε φέτος καλή εξέλιξη στο νερό. Άρα ναι, μας βοηθάει από εκείνη την πλευρά, αλλά δεν είναι σύμμαχός μας το μπλοκ κύριε Αδουλγεράκη. Το έχουμε όμως... Είμαστε ατσαλωμένοι σε αυτό. Θα παραμείνουμε. Βγάλαμε τα τρακτέρ. Είμαστε εδώ οργανωμένοι με τις υποδομές μας. Έχουμε τις δομές που χρειάζεται. Έχουμε τη φροντίδα, τις ανακοινώσεις μας. Και έχουμε και ένα βασικό σύμμαχο. Την αποδοχή και τη στήριξη της περιοχής. Είναι κατανοητό. Μπορεί ας πούμε από τα διάφορα χωριά να μην μπορούν να κατέβουν. Αλλά μας στέλνουν τα μηνύματα αποδοχής και της έγκρισης αυτό που κάνουμε. Είναι δηλαδή στήριγμα και ψυχική ανάταση. Άρα λοιπόν παραμένουμε και οι κρυώτοι θα την νικήσουμε. Τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα σαφέστατα, τουλάχιστον αυτό εσείς διατρώνατε σε όλους τους τόνους όλο αυτό το διάστημα και σήμερα το πρωί που επικοινώνησα μαζί σας το ίδιο λέγατε. Μου είπατε μάλιστα συγκεκριμένα γιατί να φύγουμε εκεί πάνω στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, που είναι οι συνάδελφοί σας. Οι αγρότες των μπλόκων έχουν ένα μέτρο χιόνι και όμως δεν έχουν φύγει. Καταλαβαίνετε βέβαια. Αυτοί πάνω οι συνθήκες είναι ακόμα χειρότερες. Εμείς είμαστε νοτικά. Αυτοί έχουν δύσκολες συνθήκες, είναι και πολλές μέρες έξω. Είναι δηλαδή κατανοητό ότι εμείς δεν πρέπει να κολλώσουμε. Θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Ο προσανατολισμός μας, αυτό είναι που μας κάνει να παλέψουμε. Συνεχίζουμε παρά τις δύσκολες λοιπόν συνθήκες. Γιατί κύριε Αδουλγεράκη, τα παίρνω πάλι φαλάνγκη, αλλά έτσι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Προσπαθούμε να μεγαλώσουμε την πίεση στην κυβέρνηση, να μας αποδεχτεί. Έγιναν συναντήσεις με τον Υπουργό στον Τύρναβο, ενώ τα τρακτέρ είναι έξω, ήξης αφήξης. Δεν απαντάει σε αυτά που ζητάμε. Δεν μας δίνει το κουράγιο να καταλάβουμε, αν και εμείς τα ξέρουμε αυτά, αυταπάτες είναι, αλλά της λογικής, εκείνο που μας βασανίζει είναι επιβίωση. Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, να το πω και αυτό, γιατί νομίζω ότι η ερώτηση κρέμεται. Τους δρόμους θα τους κλείσετε, γιατί και δίπλα μας δεξιά και αριστερά, κυρία Δουλγεράκη, που εμείς βρισκόμαστε τώρα στο νότιο αδικό άξονα, έχουμε παρατηρήσει επισκέψεις αστυνομίας, διακριτικές και τα λοιπά. Βέβαια το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν είμαστε εμείς που κλείνουμε το δρόμο, κυρία Δουλγεράκη. Είναι τα προβλήματα, είναι η ακρίβεια στα καύσιμα. Αυτή η ίδια η ζωή δεν τους δίνει το δικαίωμα να προχωρήσουν στους δρόμους. Η ανέχεια στο πορτοφόλι, όχι εμείς. Εμείς αυτό που διεκδικούμε είναι η ποιότητα της ζωής μας. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, με αυτές τις άθλιες συνθήκες, με αυτή την τζιβούρα και την κρυγιώτη, αλλά θα αντέξουμε κυρία Δουλγεράκη και κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους μικροβιοπαλλεστές αγρότες να περάσουν από εδώ, να μας χαιρετήσουν και να τους χαιρετήσουμε, να μείνουν εδώ, να μας αλληλέγγυοι σε αυτή την κατεύθυνση. Κάτι θα πετύχουμε πιέζοντας, βάζοντας εμείς το λιθαράκι μας σε πανελλαδική εξέλιξη όπως είναι οι συνάδελφοι μας του Πάνω Ελλάδα, να μην είναι μόνοι τους, έχουμε τα ίδια προβλήματα. Ωραία. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ωραία, να θέσω άλλη μια φορά το ερώτημα. Παρά τις καιρικές συνθήκες τις δύσκολες, εσείς παραμένετε στον μπλόκο στα Πρετόρια... Ο στόχος σας είναι και με αυτά τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο, έστω και συμβολικά, να κλείσει οδικό δίκτυο? Όχι. Όχι. Το ωραία, αντιλαμβάνεστε, αυτό. Το είπα με όποιο πιο απλά λόγια το λέμε. Ωραία. Εγώ το διευκρίνησα για άλλη μια φορά για εκείνους που ενδεχόμενα δεν κατάλαβαν. Τέλος, εμείς, μέχρι εκεί. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, παρατάξαμε τα τρακτέρ, τα μηχανήματα της δουλειάς μας. Που βέβαια αυτά σηματοδοτούν μηχανήματα μάχης. Και αγώνων. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να πάρουν υπόψη τους όλοι, ότι για να βγούμε στον δρόμο με τα τρακτέρ μας, το μυαλό μας είναι στραμμένο να πιέσουμε. Δεν βάζουμε τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού, γιατί αυτή η έννοια είναι για μας μακριά. Δεν συγκρούμαστε με τις άλλες κοινωνικές τάξεις. Δεν θα δημιουργήσουμε προβλήματα. Θέλουμε όμως να καταλάβουμε ότι τους δρόμους τους κλείνει η ανέχεια, η ακρίβεια, η βενζίνα, τα πετρέλαια. Δεν τα κλείνουμε εμείς, γι' αυτό βγήκαμε έξω, για την ποιότητα της ζωής μας. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Δουλειαράκη, να είστε καλά. Λοιπόν.